Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την πολύ ιδιαίτερη κατασκευή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μπουκάλι από γνωστό ποτό, το Τιζαρόνο, το Αμαρέτο είναι το μπουκάλι αυτό, το πλακέ μπουκάλι, το βλέπετε. Λοιπόν, εγώ είχα ένα κύλινδρο τέτοιον, από τον οποίο αφαίρεσα ένα κομμάτι που το έκοψα σε δύο μέρη. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που θα είναι το πίσω μέρος του βιβλίου μου. Εκεί. Και έχω κόψει και χαρτόνια. Και εδώ είναι η εκτύπωσή μου. Εκτύπωση λέιζερ, απλή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πόσο θα κόψετε τα χαρτόνια σας και τα λοιπά, αυτό είναι ανάλογα με το μέγεθος του μπουκαλιού που θα χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, εγώ θέλω να μου αφήνει να βγαίνει και λίγο προς τα έξω, όπως βγαίνουν τα εξώφυλλα. Οπότε, χρειαζόμαστε διάφορα χαρτόνια, χρειαζόμαστε ένα κύλινδρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και από κουζινό χαρτό. Μία εκτύπωση, εικόνα που θα βρείτε, ή μπορεί να είναι ριζόχαρτο, ή μπορεί να είναι χαρτοπετσέτα, ό,τι θέλετε εσείς για το ντεκουπάζ μας. Κόλλα για ντεκουπάζ. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το μικρό διακοσμητικό, το οποίο θα το βάλω στο καπάκι μου επάνω. Όλα αυτά λοιπόν μαζεμένα θα τα δείτε στην πορεία. Ξεκινάω φτιάχνοντας το προσχέδιό μου. Αυτό θα είναι το πιστόφυλλο. Έτσι, για να δω, το κάνω αυτό γιατί θέλω να δω πού ακριβώς και πώς θα κολλήσω και αν χρειαστεί να κόψω λίγο περισσότερο τα χαρτόνια μου. Αυτό είναι το μπροστινό κομμάτι. Και εδώ έχω κολλήσει τελείως πρόχειρα τα χαρτόνια μου και συνεχίζω. Έχω αφήσει ένα χαρτόνι στο οποίο επάνω θα κάνω το ντεκουπάζ μου, το οποίο όμως πρώτα θα περάσω με γκέσο. Χρησιμοποιώ γκέσο και όχι αστάρι, διότι έχω να κάνω με χαρτί. Στο χαρτί βάζουμε γκέσο, όχι αστάρι, το ξαναλέω. Έτσι, είναι κάθε υλικό, έχει τη δική του χρησιμότητα.
Όταν στεγνώσει το γέσο μου, θα περάσω στο ντεκουπάζ. Το γέσο μου έχει στεγνώσει και εγώ τώρα θα βρέξω την εκτύπωσή μου, όπως έχουμε δείξει πολλές φορές. Βρέχω να μαλακώσει. Πάλι από πάνω κόλλα. Και το αφήνω στην άκρη να στεγνώσει. Και αφού η εκτύπωσή μου έχει στεγνώσει, σφραγίζω το ντεκουπάζ μου με βερνίκι για να έρθω να συνεχίσω μετά στις υπόλοιπες εργασίες. Θα περάσω με γκέσο όλο μου το βιβλίο, όλα μου τα χορτόνια. Ένα μολυβάκι και ένα χαρτόνι θα έρθω να σημειώσω περίπου εδώ, εκεί, γιατί θέλω να κόψω το κομμάτι αυτό. Και τώρα θα έρθω να κολλήσω την εκτύπωσή μου. Αρχίζω και ξεκολλάω το χαρτόνι στις άκρες τους, γιατί το θέλω αρκετά φθαρμένο το βιβλίο που θα κάνω. Εδώ βέβαια θα το κολλήσω. Φύρω το χαρτόνι μου, όλα τα χαρτόνια, όλα τα φύλλα βλέπετε. Θέλω να αρχίσουν να ξεκολλάνε τα φύλλα από τα χαρτόνια.
Λοιπόν, και έρχομαι να συνεχίσω. Θα κάνω, έχω δει, μου αρέσει αυτό εδώ πάρα πολύ. Μπορείτε να βάλετε ριζόχαρτο ή χαρτοπετσέτα, ό,τι θέλετε εσείς στο πίσω μέρος. Στο πίσω μέρος του οπισθόφυλλου λοιπόν θα βάλω ένα, είναι αυτοκόλλητο ριζόχαρτο είναι αυτό. Το κολλάς και ξεμπερδεύεις. Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε ριζόχαρτο, μπορείτε να βάλετε χαρτοπετσέτα ή τρανσφερή, ό,τι έχετε, όποιο σχέδιο και μοτίβο σας αρέσει. Και εννοείται ότι μόλις στεγνώσει θα περάσω το βερνίκι μου για να έρθω να συνεχίσω μετά. Λοιπόν, και είμαστε σε αυτό το σημείο. Τώρα λοιπόν θα έρθω να περάσω καφέ σκούρο, την ιτάκι μου δηλαδή, το πίσω μέρος του βιβλίου μου. Το φαρμακείο έχω προμηθευτεί γυψόγαζα, έχω πάρει το μικρό νούμερο, έχω κόψει διάφορες λωρίδες και τώρα βουτάω τις λωρίδες μου μέσα στο νερό, τις βγάζω, στίβω ελάχιστα, ανοίγω. Και έρχομαι και χτίζω εδώ τις σελίδες μου. Κοιτάω, βάζω, στίβω και χτίζω. Η γυψόγαζα στεγνώνει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, σε χρόνο ντετέ, έτσι. Μιλάμε ότι δεν έχουν περάσει 5 λεπτά και το ακούτε πως έγινε. Εγώ λοιπόν τώρα χρησιμοποιώντας ένα γούρουνο πίνελο για να πάει το βερνίκι μου παντού, περνάω όπου έχω βάλει τη γυψόγαζα βερνίκι. Έτοιμο λοιπόν, έχει στεγνώσει, πέρασα και εδώ πέρα βερνίκι και τώρα θα κάνω παλαίωση με λάδια. Θα χρησιμοποιήσω μαύρο λάδι και την πολύ αγαπημένη ούμπρα, το 408 και ελάχιστο διαλυτικό. Γιατί επειδή είναι πολύ ανάγλυφη η επιφάνεια που έχουμε βάλει τη γυψόγαζα και θέλω να έτσι λίγο να διαλυθεί για να μπορέσει να μπει σε όλες τις εσοχές μου μέσα το λάδι. Εννοείται ότι παλαιώνω με γουρνό πίνελο και σβήνω με μωρομάντιλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Παντού
και τα χαρτόνια μου. Παντού περνάω το λάδι μου. Θέλω όσο το δυνατόν να μην υπάρχει πουθενά άσπρο. Λοιπόν, και σβήνω. Και όπως βλέπετε, αρχίζω και παίρνω αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Συνεχίζω. Πάμε. Εδώ. Και λίγο μαύρο στις γωνίες, εδώ. Και κάπως έτσι δείχνει το βιβλίο μου σε αυτή τη φάση. Βλέπεις και είναι καμένο είναι. Λοιπόν, θέλω να μου τραβήξει πρώτα λίγο το λάδι μου, τόσο ώστε να μπορέσω να συνεχίσω. Θέλω το αγγελάκι μου να το κάνω και αυτό λίγο 3D. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και εδώ γυψόβαζα. Με τη μόνη διαφορά ότι επειδή νιώθω μία ανασφάλεια, φοβάμαι μήπως δεν μου κολλήσει η γυψόγαζα επάνω εδώ, επειδή είναι και πολύ γυαλιστερή η επιφάνεια. Θα χρησιμοποιήσω λίγη πόλα και δεν ξέρω, νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βρέχουμε τη γυψόγαζα, στείλουμε τη γυψόγαζα. Είναι ένα γυψόγαζα είναι εξαιρετικό υλικό και μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα μαζί της. Και δίνω εδώ πέρα σχήμα στα φτερά του αγγελού. Γιατί είπαμε, θέλω να τα κάνω 3D. Είπαμε ότι στερνούν πάρα πολύ γρήγορα. Μπορώ να δώσω και κίνηση. Δείστε, πάει το ένα φτερό εκεί. Θα χρησιμοποιήσω ένα πιο μικρό κομμάτι για το άλλο. Χρησιμοποιώ την απόχρωση λέσβο για να έχω να κάνω το ρούχο του χαμηλά. Θα περάσω και θα βρέξω με λίγο νερό, θα ψεκάσω και θα σκουπίσω κατευθείαν. Mm-hmm.
Έχουμε σχεδόν τελειώσει, βάλαμε και τη φουντίτσα, έτσι το βλέπετε, είναι φανταστικό, είναι υπέρλαμπρο. Και τώρα θέλω να περάσω λίγο μπρονζέ με dry brush σε κάποια σημεία. Εδώ, να τονίσω δηλαδή λίγο. Και εδώ το έργο μας τελείωσε. Εάν σας άρεσε το project αυτό, το χριστουγεννιάτικο, και θέλετε να ακολουθήσουν και άλλα projects σαν γι' αυτό, δεν έχετε παρά να μας κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες και εμείς θα σας απαντήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί αυτή την εποχή θα ανεβάσουμε αρκετά project χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο, και έπιπλα και τα πάντα όλα. Και δώστε μας την αγάπη σας με τον τρόπο αυτό. Σας φιλώ πολύ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλές δημιουργίες.